Πέτας. Δεν είδε τον Τερζάνη, προτίμησε πάλι τον Σκαθαρούδη. Εδώ έχουμε επαφή με το χέρι και πέναλτι από λάθος του Αλμπάνη. Πεδαριώδες για αμυντικό στο δεύτερο λεπτό. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο νεαρός, αλλά κοιτάξτε, είναι μέσα στην περιοχή. Όχι, πήγε να το τραβήξει. Το ίδιο διαιτής. Πέναλτι λοιπόν. Προσπαθεί να συνεφέρει και τον συμπαίκτη του εκεί, ο Βέντζιος, τον Αλμπάνη, ο οποίος έκανε το λάθος. Η μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο λοιπόν, με το καλησπέρα, να ανοίξει το σκόρο. Ο Οικονόμου έχει πάρει φόρα, έχει στήσει την μπάλα. Ο Παπαγεωργίου απομακρύνει τους υπόλοιπους, τους εξηγεί ότι πρέπει να είναι πίσω από τη γραμμή. Καρατζιοβαλής και Οικονόμου, Οικονόμου και Καρατζιοβαλής λοιπόν. Στο τρίτο λεπτό η μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο, με τον αρχηγό της να πλασάρει σωστά. 1-0 λοιπόν από αυτό το λάθος του Αλμπάνη. 1-0 για τη Ζάκυνθο με τον Κώστα Οικονόμου. Και εδώ τα πανηγύρια βέβαια από το σκόρερ και τους συμπαίκτες του. Και τα αντίστοιχα πανηγύρια στην εξέδρα των πιο φανατικών φιλάθλων της Ζακύνθου. Άλλη μια φορά η εκτέλεση. 1-0 λοιπόν. Και τώρα τα προβλήματα μεγαλώνουν αμέσως στους φιλοξενούμενους, ενώ οι γηπεδούχοι παίρνουν την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για αυτήν την αναμέτρηση. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Γκουντούλα να μας μεταφέρει λοιπόν αυτό το κλίμα από τις δύο ομάδες. Κώστα, κοιτάζει το Σολφερίνο, πετάει στο Σκαθαρούδη. Δεν υπάρχει offside, λέει ο βοηθός. Σκαθαρούδης από πλάγια, το σουτ, δοκάρει και μέσα. 2-0 στο έκτο λεπτό. Πολύ καλή η ενέργεια του Σκαθαρούδη, ο οποίος τελειώνει υποδειγματικά αυτή την κόντρα επίθεση. Και μόλις το έκτο λεπτό, σε μια άμυνα αποσυντονισμένη του Απόλλωνα, γιατί είχαν φύγει μπροστά για την προηγούμενη στημένη μπάλα, γράφει το 2-0, νέα πανηγύρια. Σκαθαρούδης, ο οποίος σκοράρει και δίνει ένα πολύ μεγαλύτερο προβάδισμα πλέον στην ομάδα του. Ένα παιδί το οποίο τελευταία στιγμή ήρθε στη Ζάκυνθο, στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Εδώ βλέπετε, όταν έφυγε η μπάλα, ο Σκαθαρούδης καλυπτόταν. Και έτσι φτάνει στην περιοχή και με το δυνατό σουτ θα νικήσει τον Καρατζιοβαλή. Με τη βοήθεια του Δοκαριού θα γράψει το 2-0. Για να δούμε τώρα πάλι. Κάθετα για το Βλάχο που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Κακό το πλασέ. Δεν έπιασε την μπάλα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Απόλλωνα για ένα γκολ. Πάντι όλοι είναι πίσω. Με το δεξί τελικά Ότα. Out. Ο Αργεντίνος σημάδεψε προς το παραθυράκι. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Σε ένα παιχνίδι αρκετά μέτριο. Μετά το 2-0. Λικουάντιο παίρνει, πήγε να πασάρει στον Πιτσόκο, όχι offside, στον Προβατίδη. Offside δεν μετράει τον γκολ. Προβατίδης πήγε να βγει στην πλάτη της άμυνας. Σηκώθηκε η σημαία, να το δούμε. Θα το δούμε λίγο αργότερα. Το Σκαθαρούδη. Σκαθαρούδη στο shootout. Αποφάσισε να τελειώσει αυτό στη φάση. Εν τω μεταξύ έχει βγάλει την κάρτα. Οι κόντρες ευνόησαν τον Βλάχο αρχικά. Παίρνει ο Οικονόμου όμως. Κάθετα. Δεν υπάρχει offside. Σολφερίνο. Σώζει ο Καρατζιοβαλής. Εδώ μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο για ένα τρίτο γκολ. Είναι out η μπαλά. Προβατίδης με δύναμη. Ο Ξενοδόχο μπλοκάρει. Μια τελική προσπάθεια έστω και με αυτόν τον τρόπο για τους φιλοξενούμενους. Διορθώνει, όχι καλά όμως, Ότα για το Σολφερίνο, κάνει έξοδο Καρατζιοβαλής με τα πόδια, στέλνει την μπάλα πλάγια. Σολφερίνο το χορτάρι, έβαλε το πόδι ο Οικονόμου. Παίρνει και με το κεφάλι την μπάλα, περνάει από το Μανουσαρίδη, είναι μόνος βέβαια. Το γύρισμα προς τον Σολφερίνο αφήνει, το Ρεζάνι το σούτ στην κίνηση, out. Αυτή είναι μια πολύ καλή φάση για τη Ζάκυνθο. Μια ευκαιρία, μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια
Οι κόντρες ευνούν τον Παρμαξίδη, στρώνει στον Προβατίδη. Πάει για το σουτ, θα το κάνει, άστοχο. Αυτή η τελική προσπάθεια είναι και η τελευταία εικόνα του πρώτου ημιχρόνου από τον Προβατίδη το σουτ. Πιέζει και κλέβει την μπάλα Βούκοβιτς. Πάει να περάσει Ότα σε κενή εστία. 3-0 από τη Ζάκυνθος. Ένα λάθος εδώ της άμυνας του Απόλλωνα. Είπαμε ότι τα προβλήματα και τα λάθη πληγώνουν τους φιλοξενούμενους. Κάνουν ένα τρελό κουβάρι τους παίκτες της Ζακύνθου που φτάνουν στο 3-0. Πάλι νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Πριν καν συμπληρωθούν τα 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο έρχεται το τρίτο γκολ. Νομίζω ότι είναι ένα σκορ το οποίο δεν θα μπορέσει να αλλάξει. Ήταν που ήταν το ασθενοφόρο εδώ για τον Σολφερίνο, θα πάρει και τον Πέτα, ποιος ξέρει τώρα. Πόσο σοβαρό είναι, θα δούμε όμως. Διακοπή λοιπόν. 0 θέλω να μας μεταφέρεις. Εδώ είναι η σύγκρουση. Πέφτει πάνω στον επερχόμενο βλάχο ο Πέτας και έτσι ήρθε ο τραυματισμός. Δεν υπάρχει πρόθεση για φάουλ. Θα παίξει μπροστά. Εδώ έρχεται από πίσω ο Κουάντιο τον σπρώχνει. Γίνεται... Εδώ τον πατάει επάνω ο Κουάντιο στο κεφάλι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Αν τον βρήκε εκεί έτσι όπως φαίνεται στο replay. Στην περιοχή κάνει την τρίπλα. Αργεί ο Τορεζάνη όταν μία ακόμη τρίπλα. Δεύτερη το σουτ. Στο δοκάρι σώζεται η εστία του Απόλλωνα. Δεν μπορεί ο Βούκοβιτς να και να δοκάρει. Μια σέντρα για να βγει ο Προβατίδης σε offside όμως. Δεν υπάρχει φάση. Είναι offside. Δεν καλύπτεται. Η εκτέλεση, η κεφαλιά στα χέρια του Ξενοδόχοβα από το πουθενά, μια ευκαιρία με τον Κισκαμπάνη για ένα γκολ στο 21ο λεπτό.